Με αποδοκιμασίες απαντούσαν οι υποστηρικτές του Bernie Sanders κάθε φορά που ακουγόταν το όνομα της Hillary Clinton την πρώτη ημέρα του συνεδρίου των Δημοκρατικών. Ακόμα και ο ίδιος ο Sanders χουχαρίστηκε όταν ζήτησε στήριξη της Hillary Clinton. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις ψηφοφόρων του Sanders. Θα περιμένω να δω τι θα γίνει. Δεν μπορώ να πω από τώρα τι θα κάνω σε 6 μήνες με όλη αυτή την εκλογική διαδικασία που είναι χαοτική. Υποστηρίζω πλήρως τον Μπέρνι, αλλά δεν θέλω και τον Τραμπ. Το αφήνω εδώ. Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου επισκιάστηκε από τις αποκαλύψεις των email της ηγεσίας των Δημοκρατικών, όπου διαφαίνεται πρόθεση υπονόμευσης της υποψηφιότητας Sanders. Εκπρόσωπος της εκλογικής εκστρατείας της Clinton απάντησε. Το αποτέλεσμα στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών δεν αποφασίστηκε από σκόρπιες σκέψεις ή ανταλλαγές email της Εθνικής Επιτροπής Δημοκρατικών. Αποφασίστηκε από τις ψήφους όλων των Δημοκρατικών και των Ανεξάρτητων. Ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους. Είμαι σίγουρος ότι οδεύοντας προς τον Νοέμβριο θα είμαστε μια ενωμένη ομάδα. Είναι αδικαιολόγητο να αφήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει την ιστορία, τον είπα. Η Εθνική Επιτροπή Δημοκρατικών ζήτησε συγγνώμη από τον Sanders για τα απαράδεκτα σχόλια που καταγράφονται στα email. Ο ίδιος ο Sanders ζήτησε από τους υποστηρικτές του να μην σαμποτάρουν το συνέδριο. Ο Bernie Sanders έχει μετακινηθεί στο στρατόπεδο της Clinton, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του. Όχι και τόσο, κομματική ενότητα, μεταδίδει από τη Φιλαδέλφια ο ανταποκριτής του Euronews Stefan Grobe. Stefan Grobe, Euronews, at the Democratic Convention in Philadelphia.